συζήτηση που είχε, την τελευταία συζήτηση που είχε ο Σωκράτης με τους μαθητές του πριν πιει το κόνιο. Είμαστε στην ώρα, έχει προηγηθεί η δίκη, οι 30 μέρες της φυλάκησής του. Είναι η ώρα πια, είναι η στιγμή που ετοιμάζεται το κόνιο για να το πιει. Όλοι οι μαθητές του, όσοι αντέχουν, ο Πλάτων συγκεκριμένα, για να πούμε την αλήθεια, δεν παρέστη στην μέρα αυτή, δεν μπορούσε να... Ήταν πολύ νέος ο Πλάτων εκείνη, ήταν νεαρό παιδί. Και δεν άντεχε να παράστη στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ούτε ο Ξενοφών ήταν εκεί, αφού, όπως έχουμε πει, ήταν στην εκστρατεία των Μυρίων. Ήταν όμως άλλοι πολύ σημαντικοί και αγαπημένοι μαθητές του Σωκράτους, όπου όλοι μαζί αρχίζουν να συζητούν, γιατί άλλο, για την ψυχή, για το θάνατο και τη ζωή. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε αυτός ο διάλογος ο Φέδων. Ο Φέδων, πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας πολύ καλός μαθητής του Σωκράτους, που αργότερα έγινε πολύ μεγάλος φιλόσοφος. Δυστυχώς τα έργα του δεν έχουν διασωθεί, αλλά η εμβέλειά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα πρόσωπα του έργου είναι ο Σωκράτης, ο Φέδων, ο Κεύβης, ο Σημείας, ο Κρήτων, που τον έχουμε δει σε προηγούμενους διαλόγους, ο Εχεκράτης και ο υπηρέτης των 11, δηλαδή ο Δήμιος, ο οποίος ετοιμάζει το κόνιο. Όλος ο διάλογος είναι αφηγηματικός, δηλαδή τον διηγείται ο Φέδων σε κάποιους φίλους του αργότερα, πολύ αργότερα. Και περιλαμβάνει τις τελευταίες στιγμές του αγαπημένου δασκάλου, καθώς και τη συζήτηση που έκανε ο Σωκράτης με φίλους και μαθητές την τελευταία ώρα της ζωής του, ακριβώς την τελευταία ώρα. Είμαστε στην ώρα μηδέν, ας το πούμε έτσι. Στο έργο αυτό, ο Πλάτων βρίσκει την ευκαιρία να αναπτύξει τη θεωρία του για την ψυχή του ανθρώπου, μια θεωρία που δεν είναι μόνο σωκρατική, αλλά οπωσδήποτε επηρεάζεται από την πυθαγόρια φιλοσοφία, στην οποία ουσιαστικά διδάχθηκε ο Πλάτων αργότερα. Είναι ένα απάθεμα σωκρατικής και πυθαγόριας φιλοσοφίας αυτό το έργο, ουσιαστικά. Σε αυτό το έργο θα συζητήσουμε γιατί η ψυχή είναι αθάνατη, τι είναι ακριβώς αυτό που πεθαίνει και τι είναι ακριβώς αυτό που δεν πεθαίνει μετά τον φυσικό θάνατο. Καταλαβαίνω ότι τέτοιου είδους ζητήματα εγείρουν ερωτήματα και απορίες. Μάλιστα, ο Σωκράτης ήδη στην απολογία του έχει πει ότι ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να είναι απόλυτος στο θέμα του θανάτου. Δεν είναι σε θέση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Εμείς εικάζουμε τι θα γίνει. Λέμε ορισμένα πράγματα τα οποία μας φαίνονται λογικά, αλλά δεν είμαστε σε θέση να το συλλάβουμε, γιατί είναι πέραν της δικής μας αντιληπτικής ικανότητας. Παρόλα τα αυτά, μέσω της ορθής σκέψης και του ορθού λόγου, μέσω της νόησης δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει υπερβατικές έννοιες. Και αυτό θα προσπαθήσει να γίνεται σε αυτό το έργο. Επειδή δεν είμαστε μαζί για να μου εκφέρετε τις απορίες σας, που σίγουρα θα υπάρχουν σε ένα τέτοιο έργο, θέλω να γίνει το εξής. Θέλω να μου στείλετε στο mail μου οποιαδήποτε ερώτηση έχετε πάνω σε αυτό το θέμα, είτε μια ερώτηση που σας γεννήθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου, είτε μια ερώτηση, μια απορία που είχατε πολλά χρόνια πριν. Γιατί με βάση αυτά που λέγονται σε αυτό το κείμενο, έχουμε τα εφόδια να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση. Υπάρχει ψυχή? Υπάρχει συνείδηση μεταθάνατον? Τι μπορεί να συμβαίνει? Όλα αυτά μπορούμε να τα απαντήσουμε έστω και μερικώς μέσα από αυτό το κείμενο. Γι' αυτό θέλω όλες σας τις απορίες γραπτό στο mail μου για να τις απαντήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν το έργο αυτό. Μιλάει ο Εχεκράτης, είναι ο πρώτος που εμφανίζεται στη σκηνή αυτού του έργου. Μιλάει προς τον Φέδωνα. Φέδων, ήσουν παρόν αυτοπροσώπος κοντά στο Σωκράτη εκείνη τη μέρα που ήπιε το φάρμακο, ή από κάποιον άλλον τα άκουσες?
Και απαντάει ο Φέδων, ήμουν ο ίδιος έχει κράτη. Τότε ποια είναι λοιπόν τα λόγια που είπε ο άνδρας πριν πεθάνει και πώς πέθανε. Γιατί και εγώ θα τα άκουγα ευχαρίστως, επειδή ούτε κανένας συμπολίτης μου Φλιάσιος αυτήν την εποχή διαμένει στην Αθήνα, ούτε κανένας ξένος έχει έλθει από εκεί εδώ και αρκετό καιρό, ώστε να μπορεί να μας δώσει κάποια σαφή πληροφορία για αυτά, εκτός του ότι πέθανε πίνοντας το κόνιο. Αλλά από αυτά τίποτε άλλο δεν ήξερε να μας πει. Μα πες μου, γιατί άρχισε τόσο πολύ να εκτελεστεί η ποινή. Εδώ θέλει να πει ο Εχεκράτης ότι ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο που να ήταν κοντά στο Σωκράτη τις τελευταίες του ώρες, γιατί θέλω πολύ να μάθω πώς το αντιμετώπισε, αλλά δεν βρίσκω. Και ευτυχώς που βρήκα σε ένα Φέδωνα που λες ότι ήσουν κοντά του τις τελευταίες στιγμές. Το ρωτάει για ποιο λόγο άργησε τόσο πολύ να εκτελεστεί η ποινή. Δηλαδή, η καταδίκη έγινε το 499 π.Χ. Σε 30 μέρες εκτελέστηκε η ποινή. Αυτό είναι παράξενο για την Αθήνα, διότι συνήθως οι ποινές αυτές εκτελούνται αμέσως. Στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα δεν υπήρχαν φυλακές μακράς διαρκείας. Δηλαδή υπήρχαν φυλακίσεις αυθημερών. Μια-δυο μέρες να μένε κάποιος στη φυλακή. Είτε απελευθερώνονταν, είτε εκτελούνταν. Αυτό είναι γιατί. Γιατί αντίθετα με εμάς, η φυλάκιση για την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων είναι βάρβαρο πράγμα για τον άνθρωπο. Εμάς είναι το ανάποδο. Θεωρούμε ότι η θανάτωση είναι βάρβαρο και η σόβια φυλάκιση είναι σοφρονισμός. Για την αρχαία ελληνική αντίληψη ισχύει το αντίθετο. Η σόβια κάθεξη είναι πολύ βάρβαρο πράγμα, ενώ ο θάνατος είναι απελευθέρωση. Του συνέβη κάποιο τυχαίο γεγονός Εχεκράτη, γιατί έτυχε την προηγούμενη μέρα της δίκης να είναι στεφανωμένη η πρίμνη του πλοίου, το οποίο στέλνουν οι Αθηναίοι στη Δήλο. Είναι το πλοίο με το οποίο, όπως λένε οι Αθηναίοι, πήγε ο Θησέας κάποτε στην Κρήτη, επικεφαλής 14 νέων, και τους έσωσε και ο ίδιος σώθηκε. Αυτό λοιπόν το ίδιο πλοίο έταξε λοιπόν, όπως λέγεται στον Απόλλωνα, αν σωθεί, να στέλνει κάθε χρόνο θεωρία στη Δήλο. Ο Θησέας, μια παλιά παράδοση. Ο Θησέας, ο οποίος ίδρυσε τις Αθήνες, έτσι. Η Αθήνα δεν είναι μία η Αθήνα, είναι πολλές οι Αθήνες. Είναι πολλοί δήμοι που ενώθηκαν μαζί σε μία ενότητα και ονομάστηκαν Αθήνα. Athens στα αγγλικά. Είναι πληθυντικός. Δεν είναι μία, αλλά πολλές. Αυτό έγινε επί βασιλείας του βασιλιά Θησέα, ο οποίος είχε σώσει τους, όπως υπάρχει, το ξέρετε το μύθο, τους 14 νέους που γύρισαν από την Κρήτη και είχε πει ότι είχε κάνει τάμα ότι εάν φτάσει ζωντανός θα έστελνε κάθε χρόνο το πλοίο στη Δήλο, το ιερό αυτό πλοίο στη Δήλο για να στεφανώνεται. Αυτό λέγεται θεωρία, έτσι. Αυτή η θεωρία από τότε έως τώρα ακόμα στέλνουν συνεχώς προς τιμήν του Θεού. Υπάρχει λοιπόν νόμος σε αυτούς ότι από τη στιγμή που θα αρχίσει η θεωρία σε αυτό όλο το διάστημα, η πόλη να μένει καθαρή και κανένα να μην εκτελούν δημόσια πριν πάει και επιστρέψει το πλοίο. Δηλαδή το ιερό αυτό πλοίο που πήγαινε στην Δήλο για θεωρία για να στεφανωθεί και να γυρίσει πίσω, κατά τη διάρκεια που αυτό έλειπε, δεν επιτρεπόταν να γίνει καμία θανάτωση στην Αθήνα. Τι έγινε λοιπόν. Εκείνη την περίοδο, στη Δήλο έπιασαν άνεμοι και το πλοίο άργησε να γυρίσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι η περιοχή αυτή έχει πρόβλημα στους ανέμους. Άρα λοιπόν, πολλές φορές το εμποδίζουν άνεμοι. Η αρχή της θεωρίας είναι από τη στιγμή που ο ιερέας θα στεφανώσει την πρίμνη του πλοίου. Αυτό ακριβώς όπως σας λέω έτυχε να γίνει την προηγούμενη μέρα της δίκης. Γι' αυτό και πέρασε πολύ καιρό ο Σωκράτης στη φυλακή μεταξύ της δίκης και του θανάτου του. Δηλαδή, αυτό το λέμε λαογραφικά έτσι για να μαθαίνουμε και τα ήθη και τα έθιμα των αρχαίων Αθηναίων. Από τη στιγμή που στεφανώθηκε η πρίμνη του πλοίου στη Δήλο, απαγορευόντουσαν οι εκτελέσεις στην Αθήνα. Επειδή είχε μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν μπορούσε να επιστρέψει αμέσως το πλοίο, τότε αναγκαστικά ο Σωκράτης έμεινε
30 μέρες στη φυλακή. Και τα σχετικά με το θάνατο Φέδων, τι ελέγχθη, τι έγινε και ποιοι φίλοι βρέθηκαν κοντά στον άντρα ή δεν επέτρεπαν οι υπεύθυνοι να παρευρεθούν. Πέθανε μόνος, μακριά από τους φίλους του. Καθόλου, λέει ο Φέδων. Παρευρέθηκαν κάποιοι και πολλοί μάλιστα. Αλλά κάνε μας τη χάρη να μας τα πεις αν δεν έχεις άλλη ασχολία. Έχω ελεύθερο χρόνο και θα προσπαθήσω να στα αφηγηθώ. Γιατί το να θυμάμαι τον Σωκράτη, είτε εγώ ίδιος μιλώντας περί αυτού, είτε ακούγοντας άλλον να μιλάει για αυτόν, είναι για μένα τουλάχιστον το πιο ευχάριστο πράγμα. Και εγώ βέβαια που παρευρέθηκα, ήμουν σε μια πολύ περίεργη ψυχική κατάσταση. Ούτε δηλαδή με κυρίευσε συμπόνια αν και ήμουν παρόν στο θάνατο φίλου. Επειδή μου φαινόταν ευτυχισμένος ο άνθρωπος είχε κράτη, από τη συμπεριφορά και τους λόγους του, ότι άφοβα και γενναία πέθαινε, ώστε να μου δίνει την εντύπωση ότι πήγαινε στον Άδη όχι χωρίς θεία βούληση, αλλά και πως θα ευτυχήσει εκεί όταν φτάσει περισσότερο από κάθε άλλον. Ο Σωκράτης έδινε την εντύπωση ότι ήταν ευτυχισμένος. Πέθανε με τόση απάθεια και τόση ευγένεια που θα έλεγες ότι κατέβαινε στον Άδη από θεία ευλογία. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν με κυρίευσε καθόλου κάποια λύπη, όπως φυσικά θα φαινόταν λογικό να έχει ένας που παρευρίσκεται σε πένθος. Ούτε πάλι είναι αγαλίαση, αφού φιλοσοφήσαμε όπως συνηθίζαμε, γιατί οι συζητήσεις μας ήταν ακριβώς τέτοιες. Δηλαδή, ήταν μια συζήτηση όπως όλες οι άλλες. Αλλά με κυρίευσε μια περίεργη διάθεση και μια ασυνήθιστη ανάμειξη χαράς και λύπης, επειδή σκεπτόμουν ότι εκείνος επρόκειται να πεθάνει σε λίγο. Και όλοι οι παρευρισκόμενοι σχεδόν είχαμε το ίδιο συνέστημα, πότε με γελώντας, άλλοτε δε κλαίγοντας. Μάλιστα, ένας από εμάς, υπερβολικά ο Απολλόδωρος, το ξέρεις βέβαια τον άντρα και το χαρακτήρα του νομίζω, εκείνος κυριολεκτικά θρυνούσε, ενώ εγώ και οι άλλοι καταληφθήκαμε από κάποια ταραχή. Ποιοι παρευρέθηκαν Φέδων? Από τους εντόπιους ο Απολλόδωρος, ο Κρητόβουλος, ο πατέρας του ο Κρήτων, ο Αρμογέννης, ο Επιγένης, ο Αισχήνης και ο Αντισθένης. Ήταν κτίσει πως ο Παιανεύς, ο Μενέξενος και μερικοί άλλοι από τους ντόπιους, ο Πλάτων νομίζω ήταν άρρωστος. Φυσικά ο Πλάτων τα γράφει αυτά. Τα λέει για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ νέος και δεν είχε την δύναμη να παρευρεθεί τότε. Και ο Σημείας ο Θηβαίος και ο Κεύης και ο Φεδονίδης από τα Μέγαρα και ο Ευκλήδης και ο Ιτερυγιών. Αυτοί ήταν πάρα πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι και μαθηματικοί, πολύ ισχυροί εκπρόσωποι. Όλοι αυτοί μετά έγιναν πάρα πολύ σπουδαίοι. Θα προσπαθήσω να σου το διηγηθώ λοιπόν όλα από την αρχή. Δηλαδή, εγώ και οι άλλοι συνεχώς και τις προηγούμενες μέρες συνηθίζαμε να επισκεπτόμαστε τον Σωκράτη. Όλοι μαζί από την αυγή από το δικαστήριο μέχρι τότε που έγινε και η δίκη, επειδή ήταν κοντά στη φυλακή. Κάθε φορά λοιπόν περιμέναμε μέχρι να ανοίξει η φυλακή συζητώντας μεταξύ μας. Γιατί άνοιγε κάπως αργά. Όταν δεν άνοιγε, μπαίναμε και πηγαίναμε κοντά στον Σωκράτη και το πιο πολύ καιρό της ημέρας τον περνούσαμε μαζί του. Κάθε μέρα πηγαίναμε εκεί. Κάθε μέρα, με το που άνοιγε η φυλακή, εμείς εκεί πέρα ήμασταν δίπλα του. Όταν δεν άνοιγε, μπαίναμε και πηγαίναμε κοντά στο Σωκράτη και ιδίως εκείνη την ημέρα μαζευτήκαμε πολύ πιο νωρίς. Και την προηγούμενη μέρα, ό,τι βγήκαμε από τη φυλακή το βράδυ, πληροφορηθήκαμε ότι το πλοίο είχε φτάσει από τη Δήλο. Είπαμε λοιπόν μεταξύ μας να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς στο συνηθισμένο μέρος. Και ήρθαμε αφού βγήκε ο Θηδωρός, που συνήθως μας έκανε τη χάρη να μας περιμένει να περάσουμε μέσα, μέχρι όπου να μας καλέσει εκείνος. Επειδή είπε οι 11, οι Δήμοι δηλαδή, βγάζουν τις αλυσίδες του Σωκράτη και δίνουν την εντολή να εκτελεστεί σήμερα. Αφού λοιπόν περίμενε λίγο, ήρθε και μας είπε να περάσουμε μέσα. Όταν μπήκαμε, βρήκαμε τον Σωκράτη προλίγου λιμένων. Τη δε Ξανθήπη, την ξέρεις βέβαια, να κάθεται πλάι του, κρατώντας το μικρό της παιδί. Μόλις μας είδε λοιπόν η Ξανθήπη, έβαλε τις φωνές, λέγοντας περίπου ό,τι συνηθίζουν οι γυναίκες σε τέτοιες περιστάσεις δηλαδή. Σωκράτη, φίλοι σου, τώρα θα σε χαιρετήσουν για τελευταία φορά και εσύ αυτούς, έλεγε η Ξανθήπη. Και ο Σωκράτης, κοιτάζοντας τον Κρήτον, ας την οδηγήσει κάποιος στο σπίτι. Και τότε κάποιοι άνθρωποι του Κρήτονος την απομάκρυναν, ενώ εκείνη σπάραζε και θρυνούσε. Ο δε Σωκράτης, αφού ανακάθισε στο κρεβάτι, λύγησε το πόδι του, το έθριψε με το χέρι του και καθώς το έτριβε, είπε. Είναι πολύ αφηγηματικό, πρέπει να δείτε, πολύ συγκινητικό. Γενικά,
Δύσκολα μπορεί να κρατήσει κανείς τη συγκίνησή του να διαβάζει τέτοια έργα. Τώρα εμφανίζεται στην σκηνή ο Σωκράτης πλέον, η ώρα που πέφτουν τα χειροκροτήματα στο θέατρο. Φίλοι μου, πόσο περίεργο φαίνεται να είναι αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν ευχάριστο. Και πόσο παράξενη σχέση έχει προς αυτό που θεωρείται αντίθετό του, δηλαδή το δυσάρεστο. Από την άποψη ότι αυτά τα δύο, το δυσάρεστο και το ευχάριστο, δεν θέλουν να έρχονται μαζί στον άνθρωπο. Εάν δε κάποιος επιδιώκει το ένα και το απολαμβάνει, σχεδόν είναι αναγκασμένος να λάβει και το άλλο. Ακριβώς σαν να ήταν δύο διαφορετικά πράγματα ενωμένα από την ίδια κορυφή. Εδώ κάνει κάτι ωραίο, θα σας το δείξω τι... Να... Εδώ, στο λευκό πίνακα. Εδώ λέει το εξής. Λέει ότι εδώ είναι το ευχάριστο, εδώ είναι το δυσάρεστο. Και τα δύο, λέει, ανήκουν στην ίδια σκεπή. Η ζωή του ανθρώπου εναλλάσσεται από το ευχάριστο στο δυσάρεστο. Και το ένα γεννά το άλλο. Αυτό δεν το λέει τυχαία. Προετοιμάζει το ακροατήριό του, ο Πλάτων, για αυτό που θα πει αργότερα. Δηλαδή, η ζωή μας είναι εναλλαγή αντιθέτων. Δηλαδή, μου έβγαλε την αλυσίδα και τώρα αισθάνομαι πολύ ευχάριστα. Γιατί μου έβγαλε την αλυσίδα. Και δεν είχα καταλάβει, αισθάνομαι... Δεν είχα καταλάβει το δυσάρεστο το οποίο ήμουνα προηγουμένως και το κατάλαβα γιατί τώρα αισθάνομαι το ευχάριστο που έφυγε η αλυσίδα. Άρα όταν ικανοποιείται μία επιθυμία και αυτό μας είναι ευχάριστο, ήρθε να πάρει τη θέση του, του δυσάρεστου. Δηλαδή ή το ένα βιώνεις ή το άλλο, αλλά θα τα βιώσεις και τα δύο υποχρεωτικά. Και μου φαίνεται, αν είχε καταλάβει αυτά ο Αίσωπος, θα συνέθετε μύθο πως ο Θεός, πως θέλοντας να τα συμφιλιώσει, επειδή πολεμούσαν μεταξύ τους, μια που αυτό είναι αδύνατον, ένωσε τις κορυφές τους στο ίδιο σημείο. Και γι' αυτό, σ' όποιον παρουσιαστεί το ένα, ύστερα έρχεται ως επακόλουθο το άλλο. Έτσι ακριβώς ένιωσα και εγώ ίδιος. Επειδή προηγουμένως είχαν τον πόνο τα δυο μου πόδια από τις αλυσίδες, φαίνεται πως τώρα έρχεται σαν επακόλουθο η ευχαρίστηση της αποδέσμευσης. Το ευχάριστο και το δυσάρεστο είναι η πρώτη φιλοσοφική έννοια που μελετάτε σε αυτό το έργο. Δεν μπορεί το ένα να εννοηθεί χωρίς το άλλο. Το ευχάριστο είναι η απουσία του δυσάρεστου και το δυσάρεστο είναι η απουσία του ευχάριστου. Ξέρετε πώς θέλει να το βλέπεις δηλαδή ουσιαστικά. Αλλά οι ζωές μας κινείται μέσα σε, σε αυτό το εκρεμές, σε αυτές τις δύο ακραίες θέσεις. Δεν μπορούμε όμως να βιώσουμε και τα δύο μαζί. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ενώ όταν θα βιώσουμε το ένα σίγουρα θα βιώσουμε και το άλλο, δεν είναι δυνατό να βιώνουμε και τα δύο μαζί. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος επιλογής μας τι θέλουμε να βιώσουμε. Αν δηλαδή σκεφτόμαστε το κακό, δεν μπορούμε να σκεφτούμε το καλό. Και όταν σκεφτόμαστε το καλό, δεν μπορούμε να σκεφτούμε το κακό. Μέσα στον υλικό κόσμο, αυτά τα δύο θα παίζουν. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο υλικός κόσμος κινείται πάντα σε ένα εκρεμές αντιθέτων. Το ευχάριστο και το δυσάρεστο. Ως εξωτερικά γεγονότα, το ευχάριστο και το δυσάρεστο εναλλάσσονται. Ως εσωτερικά γεγονότα, εσύ κάθε στιγμή μπορεί να βιώνεις μόνο το ένα από τα δύο. Αυτό που έχεις επιλέξει. Δεν μπορεί να βιώνεις και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν η ανθρωπότητα, όχι η ανθρωπότητα, η υλική πλάση είναι στημένη με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να κινείται από το ευχάριστο και στο δυσάρεστο, αλλά ο εσωτερικός μας κόσμος βιώνει κάθε στιγμή μόνο το ένα από τα δύο. Αυτό που επιλέγουμε εμείς.
η ζωή μας είναι μία. Θα κινείται μεταξύ του ευχάριστου και του δυσάρεστου. Αυτό είναι δεδομένο. Μεταξύ αυτό που λέμε ειδονή και λύπη. Αυτά τα δύο είναι τα δύο κομμάτια του εκκρεμούς. Το ζήτημα είναι, θα είμαστε έρμεα αυτού του εκκρεμούς, αυτής ταλάντος και θα ζούμε από το ευχάριστο, δυσάρεστο μηχανικά και άλλοι πάλι στο δυσάρεστο και πάλι στο ευχάριστο και πάλι ένα τα δύο, ή θα καταλάβουμε ότι μέσα μας μόνο ένα από τα δύο μπορεί να αποτυπωθεί μια δεδομένη στιγμή και το τι επιλέγουμε να βιώνουμε είναι θέμα προσωπικής εκλογής. Α, αυτό το έχω βάλει, είναι μια πάρα πολύ ωραία, αυτό κάνω μια παρένθεση εδώ. Συγχωρέσετε μου, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είχε πει, είναι ένας πολύ, πολύ σημαντικός Καναδός φιλόσοφος, ο οποίος στο επάγγελμά του ήταν διαφημιστής και είχε πει το εξής εκπληκτικό, το οποίο έχει σχέση με αυτό που συζητάω. Οι διαφημίσεις, λέει, είναι ειδήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι είναι καλές ειδήσεις. Για να εξισορροπηθεί το αποτέλεσμα και για να πουλάνε αυτές οι καλές ειδήσεις, οι εφημερίδες και η τηλεόραση είναι απαραίτητο να έχουν πολλές κακές ειδήσεις. Γιατί σου ρίχνει την κακή είδηση, το εκρεμές μέσα σου τίθεται στη θέση δυσάρεστο. Από τη στιγμή που το εκρεμές μέσα σου τίθεται στη θέση δυσάρεστο, έχεις την απόλυτη ανάγκη μηχανικά να πας στο ευχάριστο. Οπότε εναλλακτικά μετά την κακή είδηση σου πασάρει τη διαφήμιση που είναι η καλή είδηση. Εσύ επειδή έχεις θέσει το εκρεμές στο εσωτερικό στο δυσάρεστο και θες εναγωνίως να πας στο ευχάριστο, πας και καλοδέχεσαι πάρα πολύ τη διαφήμιση που είναι καλή είδηση, ωραίες κοπέλες, ωραίοι άνθρωποι, ευτυχισμένοι έτσι, με ωραία σπίτια, οικογένειες κλπ, αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν αυτός είχε υποστηρίξει ότι αν θέλουμε οι ειδήσεις, οι διαφημίσεις να πουλάνε περισσότερο, πρέπει οι ειδήσεις που προηγούνται τις διαφημίσεις να είναι δυσάρεστες. Αυτό το είχε υποστηρίξει ο Μάρσαλ Μακλούχαν. Αυτό ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε τώρα, ότι η ζωή είναι ένα εκρεμές. Εξωτερικά, αν τη δούμε εξωτερικά, είναι ένα εκρεμές μεταξύ του ευχάριστου και του δυσάρεστου. Το τι αποτυπώνεται μέσα μας είναι προσωπική μας εκλογή. Αν τη βιώνουμε μηχανικά τη ζωή, θα κινούμαστε κι εμείς. Από το ευχάριστο στο δυσάρεστο, από το ευχάριστο στο δυσάρεστο, από το ευχάριστο στο δυσάρεστο. Μια εφαρμογή αυτής της μηχανικότητας είναι στην τηλεόραση και στις εφημερίδες. Αυτός είναι και ο λόγος που θα το έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, ότι οι ειδήσεις είναι πάντα δυσάρεστες. Οι ειδήσεις είναι πάντα δυσάρεστες για να μπορούν οι διαφημιστές να έλκουν τις καλές, τη ροπή προς το ευχάριστο που δημιουργείται στο θεατή. Την κλείνω την παρένθεση. Σας υπόσχομαι θα το μελετήσουμε πάρα πολύ. Απλώς την έκανα γιατί ακριβώς το έθεξε εδώ πέρα ο Σωκράτης.